Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα θλιβερό ρεκόρ που σημειώθηκε το 2020 στις ελληνικές θάλασσες, καθώς βρέθηκαν νεκρές περισσότερες από 700 θαλάσσιες χελώνες. Θα συνδεθούμε και θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιας Χελώνας του Αρχέλων, τον κύριο Δημήτρη Φιτίλη. Κύριε Φιτίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα από μένα. Πού οφείλονται αυτά τα περιστατικά που μας ανησυχούν όλους, αυτά τα περιστατικά με τις 700 και θαλάσσιες χελώνες νεκρές σε θάλασσες της χώρας μέσα στο 20? Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια καταγράφουμε πάνω από 500 με 600 νεκρές θαλάσσιες χελώνες και την τελευταία χρονιά, το 20, είδαμε να ξεπερνάει το νούμερο των 700. Και πάλι, πιστέψτε με, μπορεί να μην είναι ο πραγματικός αριθμός που ξέρουμε. Εφόσον μπορεί να χάνουμε πολλά ακόμη ζώα μέσα στο ελληνικό πέλαγος, η Ελλάδα περικλείζεται από 17.000 περίπου χιλιόμετρα ακτογραμμή, επομένως μπορεί και κάποιες να ξεδράζονται σε απόκρινες παραλίες και να μην τις βρίσκουμε. Άρα 100% δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πραγματικό αριθμό. Παρατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια, πάντως, την προηγούμενη χρονιά, φάνηκε ο κόσμος, παρόλη την πανδημία και την κατάσταση που προηγήθηκε, επειδή ήρθε πιο κοντά στη φύση, φάνηκε να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Επομένως, αυξηθήκαν πάρα πολύ τα μηνύματα που δεχόμασταν, τα τηλεφωνήματα και γενικότερα η ενημέρωση που είχαμε. Τι κάνουμε σε περίπτωση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, να φέρω ένα παράδειγμα, που έρθουμε σε επαφή με μια τραυματισμένη χελώνα? Τι πρέπει να κάνει ένας απλός πολίτης? Απλώς πολίτης, αν βρει μια τραυματισμένη θαλάσσια χελώνα, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να τηλεφωνήσει στο Αρχέλων, στο κινητό της διάσωσης, δουλεύει 24 ώρες, 24 ώρες όλο το χρόνο, έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες αναλόγως στο τραύμα, να βγει η χελώνα στη σειρά, να τις παραστούν οι πρώτες βοήθειες, είτε μέσω των οδηγιών μας, είτε μέσω κάποιο μέλος του δικτύου της διάσωσης που έχουμε, αν είναι εκεί κοντά, είτε και με συνεργασία ακόμα με τις λιμενικές αρχές στην εκάστοτε περιοχή. Αλλά πάντα θα πρέπει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, γιατί οι συνθήκες με το συγκεκριμένο ζώο είναι ιδιαίτερο και είναι ένα ζώο το οποίο ζει μέσα στη θάλασσα. Η περίοδος της αναπαραγωγής έχει ολοκληρωθεί? Η περίοδος της αναπαραγωγής είμαστε πολύ κοντά στο... Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ναι. Και αρχές Μαΐου περίπου θα ξεκινούν όλοι οι εθελοντές μας μαζί με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων πεδίου, έτσι ώστε να αρχίσουμε την προστασία στις κυριότερες περιοχές οροδοτίας στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και κάτω στην Κρήτη που είστε εσείς συγκεκριμένα, σε Ρέθυμνο, Χανιά και Μεσαρά. Μάλιστα. Κύριε Φιτίλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχόλιο σας και τις κατευθύνσεις σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.